Είστε ο αδερφός. Ο αδερφός του θύματος. Ήσασταν εδώ κάποιες μέρες πριν γίνει το περιστατικό, έτσι δεν είναι? Ναι, ήθελα να έρθω γιατί ήξερα ορισμένα πράγματα τα οποία είχαν συμβεί προτριμήνου. Βράδυ που τηλεφωνιόμαστε, ξαφνικά χτυπάει το κουδούνι και ο αδερφός μου παρατάει το ακουστικό. Και μιλούσατε στο τηλέφωνο εκείνη τη στιγμή? Μιλούσαμε, ναι, και το άφησε ανοιχτό το τηλέφωνο και τ' άκουγα εγώ. Βγήκε έξω ο αδερφός μου και εγώ φώναζα από το τηλέφωνο, μήπως με ακούσει, μη βγαίνεις έξω. Φώναζε ποιος είναι, απάντηση ουδεμία. Ξαφνικά φωνάζει η γυναίκα του, είχε βγει έξω από την πίσω μεριά και του λέει Βαγγέλη, ένας μαύρος ανεβαίνει το ντουβάρι. Η μάτρα εν τω μεταξύ είναι παιδιά πολύ ψηλή, είναι 3,5 μέτρα περίπου και έχει και κάγκελο από πάνω, άλλο ένα και, πόσο είναι το κάγκελο. Εμένα μου φάνηκε σαν δύσκολο να μπορεί να ανέβει άνθρωπος εκεί. Μετά που το ζήτησαμε τον αδερφό μου, λέει, να μπορεί να ανέβει και στην πλάτη μιανού αλληνού και να ανέβηκε. Και να ανέβει στην πλάτη του αλληνού, στη μάντρα επάνω που ήταν άσπρη, θα φαινόταν από το παπούτσι οτιδήποτε και να ήταν. Μια μαυρίλα, κάτι, ένα καφέτι πράγμα, κάτι. Τον ερώτησα εγώ μετά την άλλη μέρα, βλέπεις τίποτα στον τοίχο? Μου λέει όχι. Λέει, Βαγγέλη, ο μαύρος τότε πάρε το όπλο και του φέκανα. Ο αδερφός μου δεν ήταν, αν και τον είχα μάθει, δεν ήταν γρήγορος. Έκανε 5 λεφτά. Μετά από 5 λεφτά ακούω 2 ντουφεκές. Μετά ήρθε στο τηλέφωνο του, είπα τι ήταν αυτό, ήταν λάθος που βγήκες έξω κτλ. Εμένα δεν μου άρεσε αυτό το πράγμα. Εν τω μεταξύ μετά που τον σκοτώσανε, εδώ όλη η γειτονιά ήξερε ότι ο μαύρος που ανέβηκε τέλος του Γενάρη επάνω είχε διαδοθεί. Εμένα μου φάνηκε σαν μπλοφ. Εσείς τι φοβηθήκατε περισσότερο εκείνη την εποχή και ήρθατε εδώ πέρα? Όποτε έλειπε η γυναίκα μου, γιατί με τη γυναίκα του δεν είχα γάτες σχέσεις, όποτε είχα ευκαιρία αρχόμουν και έβλεπα τον αδερφό μου. Γιατί είμαστε σχεδόν συνομήλικοι και είμαστε ένα σαν οικογένεια. Εγώ έφυγα 6 του μηνός πρωί, 10 η ώρα. 6 του μηνός φύγατε από εδώ? Από εδώ. Και το έγκλημα έγινε 7 το βράδυ, δηλαδή γύρω σε 8 η ώρα, 7 κάπου εκεί. Πήρα στο σταθερό, δεν απαντούσε. Το πήρα στο κινητό, δεν απαντούσε. Δεν το έκανε αυτό το πράγμα. Είχα πάρει εδώ ένα γείτονα που μένει εδώ από πίσω. Του λέω έτσι και έτσι ο Βαγγέλης, μου λέει τώρα βράδυ δεν μπορώ να βγω. Το πρωί όντως τον παίρνω τον Ηλία, του λέω πήγαινε και πάρε με τηλέφωνο. Ήρθε 2 λεφτά εδώ, γυρίζει, μου λέει το αυτοκίνητο είναι εκεί. Και δεν φαίνεται τίποτα. Λέω, αν είναι τα κλειδιά επάνω, είναι μέσα ο αδερφός μου.
Και όντως ήταν τα κλειδιά επάνω. Και με το που ανεβαίνουμε επάνω και ανοίγουμε την πόρτα, βλέπω εγώ ακριβώς κάτω τα κλειδιά του αυτοκινήτου πεταμένα και ένα αυγό. Και ένα μπουκάλι που είχε ένα φάζο, μικρό βάζο, μικρών διαστάσεων αλλά πολύ χοντρό. Το βλέπω κομματάκια, θρύψαλα κάτω. Λέω πάει ο αδερφός μου, αυτό είπα. Μέσα το σαλόνι, άθικτο, όπως ήταν. Ό,τι έγινε μέσα στις κρεβατοκάμαρες, οι οποίες ήταν οι ντουλάπες έξω, τα ρούχα, όλα τα πάντα έξω. Ήταν και δύο σιδερένια κουτιά, αν θυμάμαι καλά, τώρα εκεί μάλλον ήταν χρήματα μέσα εκεί. Πιάνουμε το διάδρομο που πάει προς την κνοδωμάτια. Πλησιάζοντας εκεί βλέπουμε έξω από το λιτρό αίματα. Και με το που κάνω εγώ δεξιά στη κρεβατοκάμαρα τη μία, βλέπω τον αδερφό μου κάτω. Μπρούμουτα, τα χέρια πίσω δεμένα, αίματα. Έβαλα μια στριβιά. Μου είπε ο ιατροδικαστής ότι τον έχουν βαρέσει με σιδερογωθιά, είναι σπασμένο το κρανίο του επάνω ολικός, η μύτη του σπασμένη, και είχε ένα σαφουλάρι, τι ήταν, σεντόνι στο λαιμό του. Αυτό φαίνεται τον είχαν σφίξει και μάλλον από ασφυξία, κάτι τέτοιο. Και τα δυο μαζί συνέβαιναν. Ο αδερφός μου δεν μπορούσαν δύο άτομα να το κάνουν καλά. Τρομερή δύναμη, ούτε ο κουτραγιανός. Αυτοί που τον σκοτώσανε για μένα είναι η επιπληρωμή που λένε.